Λοιπόν, επιστρέφουμε στην παρέα μας. Αυτή ήταν η εμπειρία του ανειδίκευτου εργάτη, με πολύ σεβασμό. Πάντως, εγώ έχω μάθει ότι την καραμέλα τη δουλεύεις καλύτερα από το κουλούρι. Έτσι. Στο Μάρκο, ο εργαζόμενο θα πήγαινε καλύτερα. Στο εργοστάσιο καραμέλα, το λέμε αυτό. Όπως και να έχει, μας ανοίγει την όρεξη πάντως. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Μίμη Ανδρουλάκη, ανεξάρτητο βουλευτή. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε, κύριε Ανδρουλάκη? Μια χαρά. Δεν είναι ο Μίμης, είναι η Αλέγκρα. Αυτή την περίοδο δεν θα τον λες Μίμη. Ναι. Τον λες Αλέγκρα, γιατί αυτό είναι το παιδί του. Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι το βιβλίο αυτό, με το που μου το έστειλες, το πήρα σπίτι και το πήρε η πεθερά μου, 89 ετών, παλιά κομμουνίστρια, βιβλιοφάγος. Α. Και καθώς το διάβαζε, γιατί σε αγαπάνε σένα, ξέρεις, υπάρχουν και τα παλιά τα σύνδρομα των παλιών βετεράνων κομμουνιστών, σε θεωρούν παιδί τους. Ένα αιρετικό παιδί, αλλά παιδί τους. Και μου λέει, αλήθεια, στις μέρες μας, ποιοι είναι οι φιλέλληνες? Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εγώ θα ήθελα να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης έτσι και λίγο το στίγμα του βιβλίου, καθώς όπως... Το εξώφυλλο, αγάπη μου. Καλά, το εξώφυλλο είναι μια φοβερή γυναίκα. Βγάλτε το. Το υφαίνει το νήμα της μίας. Το δείχνουμε. Δύο γενεών, Σπύρο, αυτό το βιβλίο. Και έτσι λίγο θα θέλαμε το στόχο. Με ξυλίους τους θεατές, ότι στην ουσία δεν παρουσιάζουμε ένα βιβλίο με την ευκαιρία που έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη καλεσμένο. Θα μπορούσε κανεί να είναι μια κοινότοπη λογική αυτή. Είναι ότι πρόκειται για, αν μου επιτρέπετε να πω, για ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο της ελληνικής ιστορίας. Ντοκουμέντο που είναι και δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, δηλαδή το χρειάζεται δημοσιογράφη, αλλά το χρειάζεται κυρίως η νεολαία για να καταλάβει πράγματα που δεν τα δίδαξε κανένας πατέρας, κανένας εκπαιδευτικός, κανένας παρασκευή. Ό,τι δεν έγραψε ιστορία, ακριβώς θα το πει το αίμα μέσα από την Αλέγκρα. Το αίμα, δηλαδή η γενεολογία, η συγγένεια. Έχει να κάνει λοιπόν και με τους φιλέλληνες, την ύπαρξή τους δηλαδή στην ιστορική πορεία αυτής της χώρας, αλλά και τι συμβαίνει σήμερα. Και βλέπετε πολλούς συσχετισμούς. Δηλαδή, μιλώντας πολλές φορές στο γραφείο που συζητάμε στο ραδιόφωνο με τον κύριο Ανδρουλάκη, μου λέει ένα-ένα περιστατικά. Δήμο, Λόρα, Κλέλια, καλημέρα. Κλέλια, Χαρίση. Ξέρετε, συνεργάτη. Βίκυ, χρόνια πολλά. Μου λέει άλλη μια, από μια ιστορία και μένεις και λες, τελικά αυτή είναι η ρίζα μας, αυτή είναι η συμπεριφορά μας, αυτή είναι η φιλέλληνες. Ουσιαστικά ξαναγράφει ιστορία αρχής γενομένης από την εξώγαμη κόρη του Λόρδου Βίρονα. Η οποία ιστορικά πέθανε στην τρυφελή ηλικία των 5 ετών. Όμως ο κύριος Ανδρουλάκης δεν συμμορφώνεται με τις επιταγές των ληξιαρχείων. Δεν από πέθανε, ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη θανάτου. Ξέρω πώς έγινε ακριβώς. Πρώτη φορά που καλύπτονται πράγματα ασύλληπτα. Θα τα δείτε όταν σε λίγο κυκλοφορήσουν και παγκόσμια, τι συνέπειες θα υπάρξουν. Δηλαδή, βρήκα το βίο πράγματα που δεν έχουν γραφτεί ποτέ χιλίων φιλελλήνων και βρήκα και 7 γενιές μετά τους απογόνους τους, οι οποίοι σχηματίζουν τη Μυστική Ένωση, η Μαύρη του Μπάιρον. Ένα παλιό όνειρο του Μπάιρον να φτιάξει μια φιλική εταιρεία. Και οι απόγονοι των απόγων. Οι απόγονοι τους είναι σήμερα. Δηλαδή, για να σκεφτείτε ένα περιστατικό, έτσι, που θα ανατριχιάσει. Πείτε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, με τον Γερμανό στρατιώτη. Μάλιστα. Που είναι συγκλαπητεύσιμο, παρακαλώ. Γιατί... Τον Απρίλιο του 1822. Δεν λέει αυτό. Έγινε η πολιορκία της Ακρόπολης. Προσέξτε. Λέει αυτό που θέλει και μετά. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι το περιστατικό. Ένα μου το είπε, ξεκίνησε από το σήμερα. Από το σήμερα. Από το σήμερα. Να το εξώφυλλο, κοίταξε. Είναι λοιπόν 5-6 Γερμανοί, φιλέλληνες, εθελοντές. Ένας από αυτούς είναι ο Στράλεντορφ. Βάζουν σε ένα λαγούμι βόμβες, μπαρούτια κάτω από την Ακρόπολη να το ανατινάζουν και ορμούν με ξυλόσκαλες να ανέβουν στο κάστρο. Σκοτώνεται ο Στράλεντορφ. Με τα 120 χρόνια, ένας πιτσιρικάς φαντάρος της Βέρμαχτ κάνει σκοπιά προς τον Κολονό, στην Ακρόπολη προς τον Κολονό. Και ακούει ένα ξεναγό Στατμίλερ που φέρνουν αλσατούς φαντάρους, το 44, έτσι, τον ακούει να λέει ότι εδώ οι γενναίοι φιλέλληνες έπεσαν για την παλιγενεσία των Ελλήνων κλπ. Επικοινωνήστε παρακαλώ. Ο Στράλεντορφ, ο Μπίεμ, ακούει το παιδί Στράλεντορφ, είναι ο παππού στην καταγωγή του. Ρωτάει λοιπόν και πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη και βλέπει του Ροζένστιλ την βιογραφία για την πολιορκία της Ακρόπολης του 22, Φλεβάρι-Απρίλιο του 22. Και βλέπει ότι ο πρόπάπος του έπεσε στην Ακρόπολη. Τρελαίνεται σαν υπνοβάτης. Και το κάνει ο διάλογος και τον στέλνουν μετάθεση στη Λιβαδιά. Δεν τον παίρνουν τα SS στη Λιβαδιά, τον στέλνουν στην Άμφισσα. Και από την Άμφισσα είναι σε ένα εφεδρικό κομβόι που πάει στο Δίστομο και παίρνει μέρος στο ολοκαύτωμα του Δίστομου. Απόγονος φιλέλληνα. Εκεί όλες οι ενδείξεις, ο ίδιος μαρτυρεί και όλα δείχνουν ότι είναι αυτός που μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα,
σκοτώνει τις γίδες σε ένα γαϊδούρι και λοιπά να τρέξουν τα αίματα, βλέπει τις γυναίκες που τρέχουν όλες μαζί κάτω στο κελάρι, στην καταπακτή, πυροβολεί στον αέρα και βγαίνει έξω. Έσωσε δηλαδή γύρω στους 13 ανθρώπους. Αυτό σήμερα είναι 91 έτους. Τον έχει μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία. Τον έχει συναντήσει, Μίμη. Ναι. Είναι εν ζωή και έχει μια αντιγόνη που πιθανόν να γίνει η αρχηγός, είναι η αντιμέρκελ, ας πούμε. Η αντιμνημονιακή. Που θα γίνει, ναι, που θα γίνει αρχηγός του γερμανικού φιλελληνισμού. Με την ευκαιρία, αγαπημένη μου Λόρα, ήθελα να σου πω, επειδή είσαι πολύ αντιγερμάνη, όπως και ο Βερίκιος, καλά, ο Βερίκιος δεν παίζεται. Προσέξτε το τραγικό για μας για τους Γερμανούς. Ο φιλελληνισμός, όπως και ο ρομαντισμός, ξεκίνησε από τη Γερμανία. Ήταν ο πιο μαζικός φιλελληνισμός. Σκεφτείτε ότι οι πρώτοι φιλέλληνες που ήρθαν στην Ελλάδα ήταν οι γερμανικοί λεγιώνα, αποφανίστηκαν όλοι. Και μετά και στη μάχη του Πέτα οι επόμενοι. Και αυτή είναι η τραγωδία της εποχής μας. Από εκεί ξεκίνησε. Μετά υπήρξε η μετάδοση στους Εγγλέζους και υπήρξε ο εγγλέζικος ρομαντισμός, φιλελληνισμός, Μπάιρον και η λοιποί. Που εδώ αρχίζει η ιστορία μας, έτσι. Αρχίζει από τη μαύρη τρούπα του Οδυσσέα Αντρούτσου, εκεί που συνελήφθη η Ζέλα Καμένου. Που μας είπες τώρα στο διάλειμμα ότι είναι πρόγονος του Πάνου Καμένου. Ο Καμένος δεν γνώριζε την ιστορία του. Προσέξτε να δείτε. Όχι, θα μας πάρει τηλέφωνο. Όχι, όχι, προσέξτε, είναι πολύ ωραίο. Ποιος Καμένος τηλέφωνο. Ναι, προσέξτε να δείτε. Όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του Οδυσσέα Αντρούτσου, τον σκότωσε ο Σουλτάνος κλπ. Ήταν πειρατής, ας πούμε, εναντίον των Οθωμανών. Ναι, και... γιατί τον Αντρούτσο τον καθαρίσαμε εμείς. Εμείς τον. Καταλάβατε. Αυτό το... μετά θα σας πω για το τραγικό, γιατί αυτό είναι το βιβλίο. Πιστή στα ιδεώδη μας. Πάντα σύγχρονη. Τον πατέρα του Αντρούτσο τον έσχοψαν. Προσέξτε, ο ήρωας το χάνει της γραβιάς, μπήκε σαν σκυλί. Κάποτε φρούραχος των Αθηνών, άνθρωπος που απελευθέρωσε στην Αθήνα, μπήκε σαν σκυλί στην Αθήνα, τον πετάξαν στο κάστρο το Γουλά δίπλα από τα προπύλαια. Δια τη σύνθλιψη των όρφιων τον εκτελέσανε. Είναι η χειρότερη μορφή σύνθλιψης, το ξέρετε, θανάτου. Θανάτου. Και τον πετάξαν σαν ψόφιο κουφάρι από την κορυφή του πύργου κάτω. Αυτή είναι η ρίζα μας. Δεν είναι μόνο η μεγάλη Ελλάδα, ο καλός Έλληνας, είναι και ο ελληνικός φθόνος, έτσι. Μέσα από το βιβλίο θα καταλάβετε, θα δείτε πώς μπλέκονται οι δανειστές. Οι δανειστές με το εσωτερικό ελληνικό πρόβλημα. Ξεκινάει λοιπόν από τη μαύρη τρύπα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, όπου η Ανδρούτσενα έχει μια κόρη την Ταρσίτσα από τον Καμένο. Και την παντρεύει ο Οδυσσέας, λέει, την εντεροθαλή του αδερφή, με ένα Εγγλέζο τον τρελώνει. Συνοδοιπόρο του Μπάιρον. Μια εκπληκτική φυσιογνωμία. Ορισμένοι τον λένε τυχοδιώχτη, αλλά είναι εκπληκτική φυσιογνωμία. Από τη μαύρη τρούπα του Οδυσσέα Ανδρούτσου θα φτάσουμε στο παρόν που θα δείτε την ουρά η οποία είναι συγκλονιστική. Ένας άνθρωπος, ένα φωνικό που έγινε στη μαύρη τρούπα, 190 χρόνια μετά, αγαπητέ μου Σπύρο, ξεκινά μια άλλη συγκλονιστική ιστορία, η μυστική κίνηση των νέων φιλελλήνων. Δηλαδή θα μπορώ να σας λέω ιστορίες που θα κλαίτε. Αυτό κοίταξε, έχεις ένα έμφυτο ταλέντο το οποίο και τους πιο δύσπιστους μπορείς και τους συνεπέρνεις. Μας είχε συνεπάρει στα χρόνια της νιώτης μας με το 17%. Τώρα έρχεσαι με την αλέγκρα να μας αποτρελάνεις. Δεν καθόλου. Θες να σου πω και κάτι επειδή είσαι τελείως τρελός. Θες να σου πω και κάτι. Μπορείς να φανταστείς, Σπύρο, Λόρα και Βίκη, μπορείτε να φανταστείτε, θα πάω τώρα στην πατρίδα σου. Έτσι, στην πατρίδα σου. Μετά θα σας πάω εγώ νοτιο, νοτιο, Αρκαδία. Πέστε, από ποιο μέρος της Ελλάδας να σας πω συγκλονιστές ιστορίες. Βρήκα τις ουρές. Θέλω ένα λεπτό πριν τελειώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, να του κάνω μια ερώτηση, έτσι. Μην με φάμε όλο το χρόνο την Αλέγκρα. Όχι, εσύ για καλό δεν θα είναι ερώτηση. Αλλά επιτρέψτε όμως, γιατί έχουμε τη να πάμε σε ένα θέμα. Θα επιστρέψουμε και στον κύριο Ανδρουλάκη και στην Αλέγκρα, γιατί θα χάσω το δεξί μου αυτή και να δουλάει και τη ρωτάνε. Ρωτάει ο κόσμος αν θα ψηφίσετε. Εγώ μπορώ, εγώ θέλω να την κάνω την ερώτηση. Κάτι τώρα, γιατί θα χάσω το δεξί μου αυτή. Λένε, παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο. Τι θέση έχει ο Ανδρουλάκης. Πρόταση. Πρέπει να σου πω, πριν από λίγες μέρες στο καφενείο της Βουλής είχαμε μια συζήτηση και του είπα, κύριε Ανδρουλάκη, αν προτίθεστε να ψηφίσετε πρόεδρο, δέχομαι να βγούμε έξω μαζί. Θα γίνει και τελετή παράδοση παραλαβής. Μου λέει, καλή ιδέα, διότι τα λεφτά δεν είναι κίνητρο για μένα. Και τι απάντησε μετά από αυτήν την πρόταση ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε τα τρία όχι. Τα οποία μπορεί να είναι, και ναι, ίσως να είναι και έτσι. Δεν μπορώ να πω στον αέρα τώρα αυτό που σου είπα πριν. Μπορείτε να το περιγράψετε. Θα μας πείτε αν κάνετε πιστό στα τρία όχι. Θα ακούσετε τι είπε σε ανάλογη ερώτηση ο Καραϊσκάκης, υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Διάβασε το προσεκτικά μετά και θα καταλάβεις. Τα τρία όχι ισχύουν ή επιφυλασσόμεθα να δούμε μέχρι την τελευταία εξωφορία. Να τελειώσουμε γιατί δεν μην επαναρχόμαστε διαρκώς. Προσέξτε. Έχω πει, εγώ ας πούμε δεν μιλώ, ξέρεις Λόρα, στο καθημερινό. Με παίρνουν τα ραδιόφωνα, δεν βγαίνω, δεν μιλώ.
Παρεμβαίνω, με έχετε δει στη μία ώρα που μου έχετε προσφέρει και κάνω μάθημα. Στο ραδιόφωνο του Α. Αυτό είναι. Ναι. Τι είναι η προσφορά. 10-11. Δηλαδή προσπαθώ κάθε να βάλω. Κάθε Κυριακή 10-11 Α είναι ιδέε που πώ μπορεί να δει. Το ίδιο και στη Βουλή. Δεν πάω να τσακωθώ με τον ένα τον άλλο. Δίνω το πλαίσιο αναφορά, α πούμε. Έτσι, δεν είναι. Γι' αυτό δεν και είσαι μετέχω. Και αγαπητό. Γι' αυτό και μισό λεπτό. Και σου τα λένε μισό λεπτό. Ότι... Θα με ακούσατε η Γιώτα που κάνω μαζί. Με ρώτησε μια φορά και τη είπα ότι έχουμε 10 πηγέ ρίσκου το επόμενο διάστημα. Και όπως όταν έχουμε πολλά σεισμικά ρήγματα, προσπαθούμε να ετεροχρονίσουμε τη μία σεισμική δόνηση από την άλλη, να μπέσουν όλες μαζί. Έτσι. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι πολιτικοί, ο καθένας στο δικό του πεδίο της στρατηγικής. Ο ένας θέλει 180, ο άλλος θέλει εκλογές. Ο καθένας όμως πρέπει να βάλει ζώνη ασφαλείας στη χώρα, με καταλάβατε. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μια διαχείριση αυτού του πράγματος. Αν λοιπόν, σας λέω τώρα για να το κλείσουμε, εάν δεν είναι εφικτή ή δεν είναι επιθυμητή από τις ηγεσίες των βασικών κομμάτων που αντιπροσωπεύουν οι υπαρκτές δυνάμεις του λαού. Εάν δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή μία έστω εκ του μακρόθεν συνεννόηση για μία συνενετική εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με ταυτόχρονα ορισμό ημερομηνίας εκλογών πριν ή μετά την εκλογή, να μην μεταθέτετε το βάρος ευθύνης σε μεμονωμένους βουλευτές ανεξάρτητους, οι οποίοι είναι προϊόν μιας βαθιάς κρίσης της πολιτικής εκπροσώπησης. Είναι εφικτό αυτό προσέξτε, να γίνει. Προσέξτε. Σήμερα. Δεν είναι, δηλαδή τι θέλω να πω. Ξαναπετάω τον μπαλάκι στα κόμματα και λέω ότι μην μεταφέρετε τις δικές σας ευθύνες, μην δαχτυλοδείχνετε, ας το πούμε έτσι, μεμονωμένους βουλευτές και μάλιστα με δημοσιεύματα πολύ φτηνά, πολύ ευτελή ή με υποτιμητικούς χαρισμούς στα μαξιλαράκια, αποστασία το ένα το άλλο. Πρέπει να κάνουν λοιπόν τα κόμματα ευθύνη. Πρέπει να βρουν ο καθένας στο δικό του πεδίο πώς θα βάλει ζώνη ασφαλείας στη χώρα. Δηλαδή, δεν περίμενα, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι μια συντηρητική, αστική παράταξη της χώρας, έτσι, Βερίκε. Δεν περίμενα, ας πούμε, να υιοθετήσει αυτό που λέμε το παιχνίδι της κότας. Το ξέρετε το παιχνίδι της κότας? Αλλού και το έχω πει παλιότερα για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το παιχνίδι της κότας. Ποιο είναι το παιχνίδι της κότας? Chicken game, το λέει η Βίκη, ας πούμε. Chicken game είναι το εξής. Πατάω γκάζι, αγαπητέ Σπύρο. Και πατάω την κότα. Στην ίδια ευθεία, όχι κότα, είναι αλλού. Πατάω γκάζι και κατευθείαν στην ίδια γραμμή προς το επερχόμενο αυτοκίνητο. Και λέω, τι θα κάνει ο κερατάς, δεν θα στρίψει? Και πατάω όλο και πιο γκάζι, ότι ο άλλος θα στρίψει. Και γίνεται συγκρίση. Αυτό μπορείς να το κάνεις, εάν είσαι οδηγός για την πάρτι σου, εάν θες να κάνεις φιγούρα στην κομμένα σου. Ή ξέρω εγώ, αν είσαι τρελός. Όχι όμως αν είσαι, ξέρω, πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ή, ας πούμε, αν διαχειρίζεσαι λεφτά άλλων, με καταλάβατε. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να ρίξει μια ζαριά ο πρωθυπουργός, chicken game, ή, ξέρω εγώ, ψηφίζετε, ή τα κάνω λίμπα όλα. Διότι αν μου το βάλεις εμένα έτσι, θα σου πω chicken game, chicken game. Για πάρει στην ευθύνη, να παίξουμε τότε το παιχνίδι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο είπα στο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, παλιότερα, πριν 3 χρόνια. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια άλλη δύναμη, δεν ήταν εναλλακτική λύση για τη χώρα, ήταν μικρή δύναμη και μπορούσε να λέει πράγματα που εντάξει είναι ωραία ιδεολογικά, ας πούμε. Τότε τους προειδοποίησα επίσης ότι δεν μπορείς να παίζεις chicken game, δηλαδή το παιχνίδι της κότας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, οδηγώ ένα αυτοκίνητο φορτωμένο εκρηκτικά και τρέχω κατευθείαν προς την Ευρώπη και τους λέω ή μου τα κάνετε ό,τι θέλω εγώ ή τα ανατινάζω όλα στον αέρα. Δεν γίνεται αυτό. Στο σημερινό κόσμο. Συγγνώμη, να κωδικοποιήσω δηλαδή, κάτι. Πρέπει λέτε, να κωδικοποιήσουμε το εξής, αγαπητή Λόρα. Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, αλλά να οριστεί η ημερομηνία εκλογών. Δεν είπα τίποτα. Προσδιορίζεται πάνω. Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Είπα πιστόλι στον κρόταφο, εγώ λέω 3 όχι. Αν ανατραπεί το σκηνικό από αυτούς, όχι από μεμονωμένους βουλευτές, δεν μπορεί να κάνετε κυνήγι κεφαλών τοξικό. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι σωστό αυτό. Επομένως πρέπει κατά τη γνώμη σου να κάνουν κόμματα. Στο τραπέζι. Δεν είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, σε μια χώρα πολιτισμένη. Έχουμε ένα ναι από τον κύριο Μημή Ανδρουλάκη, όπως καταλάβες. Καθόλου δεν έχετε ναι. Έχουμε ένα ναι. 3 όχι. Προσέξτε. Έχουμε 3 δυνατόν, όχι. Δεν είναι δυνατόν να μην καλέσει ο Σαμαράς τον Τσίπρα και να του πει, ξέρεις κάτι, έχουμε τώρα 5 μήνες μακρόσυρτη διαδικασία που δεν θα την αντέξει η αγορά κλπ. Γι' αυτό να επισπεύσουμε. Όχι ευνηδιασμούς. Όταν ευνηδιάζεις, Βερίκε, εσύ καταλαβαίνεις από αγορές. Ο ευνηδιασμός οδηγεί τις αγορές σε υπεραντίδραση. Έτσι. Δηλαδή, σχεδιάζει ο άλλος που είναι επενδυτής με το χειρότερο σενάριο. Τι πρέπει να κάνουν τα δύο μεγάλα κόμματα ευθύνης, τα δύο δεν κόμματα. Δεν σου το πει πολλές φορές. Μην τα σκορπάς τα λόγια σου σαν άχυρα σταλόνι, γιατί τα παίρνει ο άνεμος και ποιος θα ανεμαζώνει. Δηλαδή, τι κάνετε από το πρωί μέχρι το βράδυ? Κάνετε εννοώ.
τα μέσα ενημέρωση, τα βίντεο, τα site, αυτά, τις τρελίζει. Καλά, δεν εμποδίζουμε και εμείς τους αρχηγούς να συνεννοηθούν. Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, αλλά χαίγονται όλες οι ιδέες. Τώρα, κύριε Δουλάκη, εμείς τόσο να κάνουμε μια κουβέντα και μας πείτε αν θα πείτε ναι ή όχι. Και το πάτε γύρω. Δεν θέλει να πει ακόμα, αλλά είπε ότι τα τρία όχι. Όχι, θα πω αν δεν ανατραπεί το σκηνικό από άλλους, ξέρω, όχι από μένα. Εγώ θα πω τρία όχι. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψω εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ερήμην του κόμματος το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις κατά 5 μονάδες. Δεν είναι δυνατόν. Προσέξτε ποια είναι η χαρτογράφηση της Βουλής που την ξέρει καλύτερα από όλους. Η Λώρα τη ζει κάθε μέρα και σε ανθρωπογεωγραφία. Έχουμε ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να συμφωνούν όλοι οι βουλευτές με την κίνηση αυτή που έγινε. Καθόλου δεν συμφωνούν. Θα το δείτε στην πορεία. Και έχουμε και ένα τρίτο κόμματος, ένα δέκατο κόμματος που λέγεται ΠΑΣΟΚ των προηγούμενων εκλογών. Και απέναντι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΙΜΑΡ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι ανεξάρτητοι βουλευτές, το ποτάμι και ποιοι άλλοι, που ο καθένας προτείνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να γίνει εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με αυτούς τους όρους, με chicken game, παιχνίδι της κότας. Μάλιστα. Διαφορετικά θα πάμε σε εκλογές και τότε πάλι πρέπει αυτός που θέλει εκλογές πρέπει να βάλει ζώνη ασφαλείας στη χώρα, να αναλάβει το βάρος της απόδειξης ότι μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, η οποία θα είναι ισχυρή, σταθερή, θα έχει συμμάχους, θα αντέξει το σοκ της διακυβέρνησης, θα εφαρμόσει αυτό που λέμε mini-max διαπραγμάτευση με τους εταίρους, ώστε να βρεθεί optimum συμβιβασμός στις σημερινές συνθήκες. Όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, λέτε, σε αυτή τη φάση, γιατί η χώρα μπορεί να. Δεν σημαίνει να λέμε ότι εκλογές, άρα κίνδυνος, άρα καταστρέφεται η Ελλάδα. Δηλαδή, πρέπει να καθησυχάσουμε τις αγορές, διότι δανειζόμαστε από εκεί, αλλά δεν σημαίνει ότι θα κυβερνούν οι αγορές. Δεν σημαίνει ότι θα καταργήσουμε τη δημοκρατία στη χώρα. Τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όταν με δείχνεις εμένα με το δάχτυλο Βερίκιο και μου λες, λέγε, τι θα κάνεις. Είσαι, ξέρω εγώ, μαξιλαράκι, είσαι αποστάτης. Θα σου πω και θα σου δείξω κι εγώ το δρόμο προς το λαό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Εάν μου δείχνεις το δάχτυλο έτσι, θα σου πω κι εγώ ο λαός. Αυτός θα αναλάβει την ευθύνη. Συνεννοηθήκαμε. Απόλυτα. Αλέγκρα λοιπόν. Τρίτη 7 η ώρα. Τρίτη 7 η ώρα στο Πολεμικό Μουσείο. Που θα βγει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα ακούσετε ό,τι δεν έγραψε η ιστορία και ό,τι θα πει το αίμα. Θα δείτε συγκλονιστική. Θες να σου πω μια ιστορία για το χωριό της. Τρίτη 7 η ώρα στο Πολεμικό Μουσείο. Να σου πω την πιο συγκλονιστική ιστορία του χωριό της. Εκδόσεις. Εκδόσεις ποιες είναι, γιατί. Πατάκης. Πατάκης, ωραία. Λοιπόν, μια μικρή ανάσα. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρουλάκη. Ελπίζουμε να μας ξανάρθετε για να πει: η Αλέγκρα είναι θέμα που μπορεί να θέλει περισσότερη ώρα. Ξέρεις, δρέση, γιατί. Αλλά έρχεται πάνω στην πολιτική επικαιρότητα. Προσέξτε, για να καταλάβετε πώς γίνεται έτσι. Σου λέει: ή ψηφίζει πρώτα δημοκρατία, βάζουμε το χι διευθυντή, όπως θα σε γελιοποιεί. Θα λέω ότι είσαι διασκεδαστή, όπως τώρα που κάνω πλάκα. Έχεις άλλο προσέξει, πλάκα και άλλο. Έχεις προσέξει όταν κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο ότι καμιά φορά φέρουν και στοιχεία ενός άλλου πολιτισμού. Αυτό που κάνεις εσύ, μαγειρεύω. Το έχεις προσέξει. Δηλαδή, ναι, λέω κάτι. Θεωρώ ότι η κοινωνία έχει τα πάντα μέσα. Ακριβώς. Γιατί. Προσέξτε, υπάρχουν δύο σπίτια που έχουν το ίδιο εισόδημα, Σπύρο. Όταν θα ανοίξει σπίτι, θα το καταλάβεις. Και το ένα ζει 30% καλύτερα από το άλλο. Ξέρεις γιατί? Υπάρχει απλήρωτη εργασία των γυναικών. Βέβαια. Οι γυναίκες και οι άντρες σε πολλά σπίτια. Έτσι, κάνουν τη διαφορά. Κύριε Δουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δήμο, ευχαριστούμε πολύ. Λώρα, να είστε καλά. Επιστρέφουμε σε λίγο με εκπλήξεις, παρακαλώ. Επιστρέφουμε.